Να ξεδιπλώσουμε λίγο θέσεις και απόψεις και την ατζέντα των κομμάτων που θα διεκδικήσουν και θα ζητήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών ψηφοφόρων. Φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη σήμερα στην Κρήτη TV τον κύριο Γιάννη Βερναδάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με την Ελληνική Λύση. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Και την κυρία Αρετή Σπαχή, εκπρόσωπο του Μη Λάμδα ΚΚΕ. Καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κύριε Παναγιώτοπουλε. Και ελπίζουμε να ανοίξει όντως η ατζέντα των θεμάτων που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον κύριο Βερναδάκη. Το διακύβευμα των εκλογών της λεγόμενης και ως δεύτερης κάλπης, της Κυριακής, ποιο είναι? Το διακύβευμα για μας παραμένει σταθερό. Ό,τι είπαμε και στις πρώτες εκλογές εδώ που φιλοξενήθηκε ξανά στο κανάλι σας, παραμένει αυτό. Είναι να διαφυλάξουμε ότι η χώρα θα έχει μια εθνική αντιπολίτευση, θα έχει μια πατριωτική φωνή στο κοινοβούλιο. Είναι να διαφυλάξουμε τη χώρα από αλαζονικές συμπεριφορές και ηγεμονικές συμπεριφορές που δυστυχώς βλέπουμε να ξεδιπλώνονται καθημερινά μετά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών. Δυστυχώς γίναμε κοινωνή πρόσφατα μιας πολύ άσχημης και αλαζονικής συμπεριφοράς εκ μέρους του κυρίου Σκέρτσου, άμεσου συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, που είπε ότι το debate δεν εξυπηρετούσε καθόλου την κυβέρνηση και ότι απλά θα βοηθούσε τυχόν τα μικρά κόμματα, οπότε δεν υπάρχει κανένα νόημα να γίνει. Από το πιο απλό φανταζόμαστε τι θα έχει η επόμενη μέρα αν υπάρχει μια ισχυρή αυτοδυναμία, οπότε εμείς αυτό που λέμε και προτάσουμε στους Έλληνες πολίτες και στους συμπολίτες μας, τους Ηρακλειώτες, είναι να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κυρία Σπαχή, διακύβευμα. Το διακύβευμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι τα λαϊκά συμφέροντα και τα λαϊκά δικαιώματα τα οποία συνθλίβονται και με την προηγούμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας αλλά και κάτω από το βάρος μιας αντιλαϊκής μνημονιακής πολιτικής. Και θέλω να σχολιάσω και αυτό που είπε ο κύριος Βερναδάκης για την εθνική αντιπολίτευση, επειδή πολλής λόγος γίνεται για το έθνος και θα έλεγα να μου επιτρέψετε μια εθνοκαπηλεία και πατριδοκαπηλεία, ενώ στην ουσία τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, η περίφημη δεξιά πολιτική, όχι μόνο δεν τα προασπίζεται, αλλά είμαστε σε τέτοια φάση ώστε να αμφισβητείται και η συνοριακή γραμμή και να μιλάμε για την ατοϊκή λίμνη του Αιγαίου. Έτσι. Με αυτή την έννοια, εμείς λέμε μια πραγματική αριστερή αντιπολίτευση, που είναι η αντιπολίτευση των αγώνων, που είναι η αντιπολίτευση της διεκδίκησης, που έχει απέναντί της το μαύρο μέτωπο της δεξιάς, με προεξάρχουσα τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια όλα τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελληνική Λύση. Ουσιαστικά όλα αυτά τα κόμματα λένε ότι έχουν διαφορές, στην ουσία συγκλίνουν σε όλα τα επίπεδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια ένωση που είναι λύκο συμμαχία του κεφαλαίου και επιβάλλει τα μνημόνια της ληστείας, της φτώχειας, της λαϊκής εξαθλίωσης. Είμαστε ένας λαός που από ό,τι διάβαζα τώρα είναι στην 75η θέση σε σχέση με την πρόοδο των υπόλοιπων λαών, έτσι, που σημαίνει ότι είμαστε οι τελευταίοι στη ζώνη της επιβίωσης. Έχουμε μια δραματική μείωση του επίπεδου διαβίωσης του λαού μας. Ένα χτύπημα δηλαδή ουσιαστικά των δικαιωμάτων στο ψωμί, τη δουλειά, την υγεία, την παιδεία, που είναι, μοιάζει με μια ανάλογη περίοδο του 50. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ιστορική αναλογία. Με αυτή την έννοια, να σηκώσουμε την σημαία της εθνικής ανεξαρτησίας μαζί με τη σημαία ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του υπεριαλισμού, του πολέμου. Βλέπουμε τι γίνεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, δυστυχώς, και θα ξεκινήσω από αυτό, τι έγινε με τους πρόσφυγες. Ναι, η πύλος έγινε πάλι υγρό τάφος. Λένε αυτή τη στιγμή δεκάδων, ουσιαστικά πρόκειται για εκατοντάδες, πρόκειται για κατατρεγμένους, για ανθρώπινες ψυχές, για ανθρώπους που ζητούν μοίρα στον ήλιο, πατρίδα, μάλιστα, γιατί είναι θύματα του υπεριαλισμού. Αυτή τη σημαία θέλουμε να σηκώσουμε. Της εθνικής ανεξαρτησίας που συμπορεύεται με τη σημαία ενάντια στον υπεριαλισμό, ενάντια στην εξάρτηση, είστε την υποτέλεια. Και Βερναδάκη, για ψωμί και ελευθερία. Και αναφέρθηκε, ναι, στην Ελληνική Λύση, κυρία Σπαχή. Εντάξει, τώρα δεν θα ήθελα να μπω σε αντιπαράθεση, γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω ότι όποιοι βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση, ο καθένας από το μετερίζει του, δεν αξίζει και να ασχοληθώ. Δηλαδή, περνά το λέω. Εμένα με ενδιαφέρει να ακούσουν οι Έλληνες πολίτες τι έχουμε να προτείνουμε για αυτούς, να πούμε αλήθειες και να μιλήσουμε με πραγματικότητες. Τι διαφορετικό έρχεται να δώσει λοιπόν η Ελληνική Λύση? Η Ελληνική Λύση αυτό που προτάσει πάντα
και αυτό που έκανε σε όλη την τετραετία, από το πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο που μπορεί να γίνει κοινωνός ο κάθε Έλληνας πολίτης, είναι ρεαλιστικές λύσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων. Είναι πολύ ωραία να χαϊδεύουμε αυτιά και να αναγνωρίζουμε προβλήματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως όλοι συντεταγμένα, ο καθένας από το μετερίζι του, είναι να βρίσκουμε λύσεις. Ξεκινώντας από το πολύ απλό. Είμαστε όλοι σε μια περίοδο αποχάβωνσης και συγγνώμη για αυτή τη λέξη, αλλά αυτό νιώθω από την κοινωνία και δεν βλέπουμε τα προβλήματα. Βγαίνουν από όλοι οι διεθνείς παράγοντες και ευρωπαϊκοί και μας λένε ότι τέλος τα επιδόματα, τέλος η μειωμένη ενέργεια, τέλος τα πάντα και δεν κοιτάμε πώς θα παράξει πλούτο αυτή η χώρα. Και εμείς αυτό που προτάσουμε πάντα είναι ενίσχυση των πλεονεκτημάτων που έχουμε σαν χώρα, είναι ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, είναι ενίσχυση όλων αυτών που καλλιεργούν τη γη μας και μπορούν να μας ταΐζουν και να εξάγουν για να έχουμε μέλλον πραγματικό. Δεν αρκούν τα επιδόματα δυστυχώς, κάποια στιγμή τελειώνουν. Αυτά που έχουν δοθεί στην αγορά είναι δανεικά και κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα πρέπει να επιστραφούν. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε με τις πραγματικότητες και πώς θα παράξει πλούτο αυτή η χώρα για να ζουν καλά όλοι οι Έλληνες. Ρεαλιστικό σενάριο, κυρία Σπαχή, αύξηση των ποσοστών του Μιλάμδα ΚΚΕ. Ρεαλιστικό σενάριο είναι να αυξηθούν οι αγώνες και οι διεκδικήσεις. Αγώνες που είδαμε πριν, μετά τη δολοφονία, το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη και αγώνες οι οποίοι ουσιαστικά ανεστάλησαν στη συνέχεια, γιατί τα κυρίαρχα κόμματα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνη της, δεν έχει μόνο την Ελληνική Λύση δίπλα της στην Εθνική Δράση, έχει και την τάχα αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μια συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, με την έννοια ότι ασπάζεται όλο το μνημονιακό πλαίσιο της επιβολής των αντιλαϊκών μέτρων. Και δεν έχει βέβαια, το ΠΑΣΟΚ είναι μία δύναμη η οποία τάχα μου πάει να αναγεννηθεί, αλλά είναι μία δύναμη που εκφράζει την ολιγαρχία και τα συμφέροντα του υπεριαλισμού. Με αυτή την έννοια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τρομερή συμμαχία. Και επειδή άκουσα και μία λέξη ότι δεν αξίζει η αντιπαράθεση, όχι, εμείς διαφωνούμε. Η αντιπαράθεση αξίζει γιατί ο λαός πρέπει να ξέρει. Όταν λέμε ότι θέλουμε τον πρωτογενή τομέα, και άκουσα τον κύριο Βερναδάκη να λέει, η ελληνική λύση αναφέρεται στην ΚΑΠ, στην κοινή αγροτική πολιτική, η οποία έχει ξεριζώσει, έχει ξεθεμελιώσει το μικρό αγροτικό κλήρο. Αναφέρεται σε αυτά τα μέτρα που βάζουν πλαφόν στην παραγωγή, έτσι ώστε εμείς να μην έχουμε ούτε σταφύλι ούτε λάδι σε λίγο και οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί να απειλούνται με διάλυση, με πλήρη διάλυση. Γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα βάρη μιας πολιτικής που λέει έχετε εξαρτημένη οικονομία, άρα θα διαλυθεί ο πρωτογενής τομέας. Να μην χαϊδεύουμε όντως αυτιά, διότι η ελληνική λύση και όλα τα δεξιά κόμματα χαϊδεύουν τα αυτιά, παραπλανούν το λαό, κερδίζουν ψήφους, αυτό να πούμε, αλλά επειδή δεν ξέρει ο κόσμος. Ψήφισαν και ψηφίζουν την ΚΑΠ και την αναθεωρημένη ΚΑΠ, η οποία στην ουσία είναι διάλυση του αγροτικού τομέα. Πρέπει να είμαστε μια χώρα μπανανία, μια χώρα που δεν θα παράγει. Και έχουν υπογράψει όλοι, αλλά θα εισάγει τα μεταλλαγμένα που ορίζει ο ΠΟΕ μέσω των συμφωνιών που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τριτοκοσμικές χώρες. Κύριε Βερναδάκη. Ναι, τώρα οφείλω να απαντήσω. Φαίνεται και από τα πρακτικά της του Ευρωκοινοβουλίου ότι δεν ψηφίσαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Αντίθετα, ήμασταν ενάντια σε αυτό. Μιλάμε στο πρόγραμμά μας συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Πού το είπατε, κύριε Βερναδάκη, δεν το διάβασα. Στο Ευρωκοινοβούλιο. Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά. Στο πρόγραμμά σας δεν έχετε καμία. Στο πρόγραμμά μας λέμε συγκεκριμένα. Λέμε συγκεκριμένα στο πρόγραμμά μας. Πουθενά δεν βγήκατε να πείτε κάτω η κοινή αγροτική πολιτική. Να λέμε αλήθειες εδώ. Να λέμε αλήθειες, γιατί εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα και μιλάμε για αυτά ξεκάθαρα. Δεν διαβάσαμε πουθενά, ούτε διακηρύξατε πουθενά ότι πρέπει να καταργηθεί η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική που καταργεί τον αγρότη, τον μικρομεσαίο, τον κτηνοτρόφο, τον γεωργό. Έχουμε μιλήσει και για τον περιορισμό. Να απαντήσω. Παραγωγή. Να απαντήσω. Λοιπόν, μιλάμε συγκεκριμένα και για τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στην προσωπική καλλιέργεια ρητά και με διαρρηματικές διακοινώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε συγκεκριμένα και για την απελευθέρωση, την πλήρη απελευθέρωση της παραγωγής της εχώριας και την εισαγωγή αυστηρών δασμών και πλούσιων δασμών σε ό,τι εισάγεται απ' έξω και μπορούμε να το παράξουμε στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η δράση μας. Επειδή συνεχώς γίνεται μια επίθεση, να πούμε τώρα. Όχι, εντάξει, δεν γίνεται συνεχώς επίθεση. Είναι αντιπαράθεση. Είναι αντιπαράθεση. Απλά θέλω είναι να πω ότι. Είναι γόνιμος λόγος της δημοκρατίας, κύριε Βερναδάκη. Το λέω και το σέβομαι. Απλά θέλω να πω ότι αντί να κοιτάτε τους πραγματικούς εχθρούς. Όχι, είστε με το μέτωπο των πραγματικών εχθρών. Και εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, κύριε Βερναδάκη. Το λέμε εδώ στην προκήρυξή μας. Έτσι, καταδικάστε το μαύρο μέτωπο της δεξιάς. Άρα, επειδή είπατε. Είστε λοιπόν σε αυτό το μέτωπο, αλλά δεν θέλετε να το πείτε. Μιλάτε για τους φόρους που θα επιβάλλει ποιος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είστε μέσα και θέλετε να είστε μέσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ψηφίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Που είναι η ΟΝΕ. Που είναι η κοινή οικονομική πολιτική. Εκεί
αναγκαστικά δένει χεροπόδαρα τις χώρες που είναι εξαρτημένες όπως είναι η Ελλάδα. Τι λέμε τώρα. Δεν έχουμε ελευθερία, δηλαδή να θεσπίσουμε τους δικούς μας φορολογικούς τελεστές. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Όχι. Όχι, γι' αυτό παραπλανάτε. Διότι είναι μια ένωση ουσιαστικά του κεφαλαίου, είναι μια ένωση των ισχυρών υπερελιστικών δυνάμεων, οι οποίες επιβάλλουν, όπως είναι τα μνημόνια, την αφέμαξη του ελληνικού λαού. Πώς λοιπόν έτσι, η Βουλγαρία που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει flat tax 10% αφού είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μου φέρετε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Βουλγαρία, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια καθημαγμένη χώρα, έτσι, λόγω της αντιλαϊκής πολιτικής, που είναι επίσης στο καπιταλιστικό μέτωπο και επίπεδο. Δεν διαφέρει. Δεν έχει τα μέτρα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Αλλά μην φέρνετε τώρα ως παράδειγμα τη Βουλγαρία για να καταλύσουμε Βουλγαρία. Παράδειγμα αν ζούμε είναι καλύτερα. Η Ρουμανία, δηλαδή, τι θέλετε η Ρουμανία τώρα, που έχει flat tax. Ότι όποιος είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει όχι, σε ένα επίπεδο εξαφίωσης. Να μην λέμε ψέματα απλώς. Δεν λέμε ότι, να μην λέμε ψέματα ότι μας αναγκάζουν να επιβάλλουμε φόρους. Λέμε αντιθέτως ότι είχαμε 28% αγροτικό πληθυσμό, ο οποίος περιορίζεται στο 6-7% και λέμε επιπλέον ότι ενώ μέχρι και το 2006 νομίζω είχαμε πλεονασματικό αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο, σήμερα εισάγουμε κρεμμύδια, σταφύλια, κρέας, γάλα. Είναι μια χώρα που δεν παράγει ενώ έχει όλες τις φυσικές προϋποθέσεις. Και να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τι λέτε για την πράσινη μετάβαση και την πράσινη ενέργεια? Δηλαδή οι εταιρείες που θα έρθουν και θα πάρουν τη μικρή αγροτική ιδιοκτησία, γιατί αυτό θα κάνουν, και θα την εντάξει η κυβέρνηση τάχα μου, η σημερινή η αυριανή δεν έχει σημασία, στο εθνικό χρηματολόγιο και θα τους αφήσει ουσιαστικά ξεσπιτωμένους, ξεριζωμένους από μια γη που έχουν δύο αιώνες για να επιβιώνει το νοικοκυριό τους, τι λέτε? Τι είπατε πάνω σε αυτό? Δεν σας είδαμε να απαντήσω. Δεν έχουμε δει μια συνειδητοποίηση, δεν έχουμε δει μια αντίδραση. Η συνειδητοποίηση είναι εκεί που έχεις, ο καθένας όπου έχει τα μέσα του. Εμείς στη Βουλή αντιταχθήκαμε, γιατί είναι σημαντικό, μου δίνει και μια πολύ ωραία πάση, γιατί πρέπει, συμφωνώ σε ένα κομμάτι ότι πρέπει να ακούει ο λαός. Λοιπόν, η παρούσα κυβέρνηση εισήγαγε στο Κοινοβούλιο ειδικές ρυθμίσεις προκειμένου να επιτρέπεται η γη υψηλής παραγωγικότητας να μετατρέπεται και σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για βιολογικούς καθαρισμούς. Αυτό ψήφισαν, εμείς καταψηφίσαμε. Εμείς το καταψηφίσαμε. Επιβεβαιώνεται, κύριε Βερναδάκη, αυτό που είπα. Εμείς το καταψηφίσαμε. Δεν το ψηφίσαμε. Το καταψηφίσαμε. Για τις μεγάλες. Μα εμείς το καταψηφίσαμε. Λέμε ότι η γεωργική γη δεν πρέπει να επηρεαστεί και πρέπει να ενισχυθεί αντίθετα. Το καταψηφίσαμε. Πώς θα κατοχυρωθεί αυτός ο μικρός αγροτικός κλήρος, εάν δεν μπούμε καμία μεταφορά ανεμογεννήτριας στις βουνοκορφές, τις όμορφες και στα χυματιά των ανθρώπων και στην αγροτική περιουσία. Πώς θα το πούμε? Σε αυτό συμφωνούμε. Μα το λέμε και το έχουμε πει και στη Βουλή δημόσια. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δώσατε το καμία λέμε. Μάχη και δεν την είδαμε. Ποια μάχη? Η μάχη που δίνετε εσείς είναι που είστε στο μισό % και δεν σας καλακούει ο κόσμος. Και είπατε μόλις ότι ο κόσμος είναι ανόητος που δεν σας ψηφίζει. Τώρα εντάξει, αυτά λέτε ψέματα. Τώρα δεν είπα ότι είναι ανόητος. Ο κόσμος είναι ανόητος που ψηφίζει. Ο κόσμος είναι ανόητος που ψηφίζει. Παραπλανάτε. Θέλετε τώρα να κάνετε. Ένα κόμμα δηλαδή 50 ετών, 1,50 ετών, αφήστε δεν τα χτυπήματα κατάφερε. Κάτω από τη ζώνη, γιατί ζώνη? Δεν είμαστε άπειροι ούτε χθεσινοί. Λοιπόν, θα το πάρετε πίσω. Εγώ είπα ότι παραπλανάτε. Και άρα λέτε ότι παραπλανήθηκαν για να μας ψηφίσουν. Εσείς παραπλανάτε. Εμείς παραπλανάμε τον κόσμο, αυτό λέτε. Βεβαίως. Και εσείς που είστε μόνοι μας στο μισό του 100, κάτι δεν κάνετε καλά. Είμαστε στους αγώνες μπροστά που εσείς λείπετε. Εσείς είστε μουλούκου που έχει κουκοέ μουλού. Ούτε αυτό μπορέσετε να μεταφέρετε. Τι να περιμένει ο κόσμος τώρα? Αφήστε, γιατί δεν είναι δικά σας εταιρεία αυτά. Γελάει ο κόσμος τώρα. Τι να συζητάμε? Γελάμε αυτά που λέτε και κάνετε. Εμάς, είστε δύο κόμματα, μου λέει κουκουέ και κουκουέ. Τηρήστε κάποια δεοντολογία, γιατί η δεοντολογία εσείς δεν έχετε καθόλου. Δεν μπορείτε να κρατήσετε ένα επίπεδο. Δεν μπορείτε να αφήσετε να μιλήσουμε να πούμε τη γνώμη μας. Δεν έχετε επιχειρήματα. Πώς δεν έχουμε επιχειρήματα? Στη Βουλή το καταψηφίσαμε. Εσείς που είστε. Πουθενά δεν ήρθατε στον δρόμο να στηρίξετε την αγροτιά. Τους εκπαιδευτικούς. Πουθενά δεν φανήκατε να φανείτε ενάντια στην αξιολόγηση, την υποχρηματοδότηση. Τους υγειονομικούς που παλεύουν. Στους υγειονομικούς είμαστε το μόνο κόμμα. Τώρα είστε παραδείγματα. Είστε παράδειγμα. Όχι το μόνο. Το μόνο κοινοβουλευτικό. Άντε, κοινοβουλευτικό. Το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που έκανε ένα στα σημαντικότητα και για τις απολύσεις. Βεβαίως. Ένα στα σημαντικότητα. Εδώ μιλάμε για αγώνες. Εδώ μιλάμε για τι καταφέρατε στον δρόμο. Για ποινικοποίηση. Καταφέραμε να μην γίνει ακόμα ρημαδιό το δημόσιο νοσοκομείο. Έχει γίνει ήδη. Εσείς που είστε του ευρωμονόδρομου, έτσι, καλά θα είναι να πείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάσσει εμπορευματοποιημένη υγεία. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Α, κάνω λάθος και σε αυτό. Και σε παντού αυτό κάνουμε λάθος και έχετε δίκιο. Πάντε λίγο στη Σουηδία, έτσι, να δείτε πώς είναι η δημόσια υγεία, παρακαλώ. Πού να πάω? Στη Σουηδία. Στη Σουηδία δεν είναι. Μάλιστα. Ούτε εκεί είναι. Έτσι. Πάντε στη ούτε εκεί είναι, όπως δεν είναι και η εκπαίδευση. Και εν πάση περιπτώσει αυτά τα μοντέλα, ας πάμε στην Αγγλία και στην Αμερική να τα δούμε. Ας πάμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά είναι η ένωση, η σιδηρόφραχτη,
που καταργεί τα θεμελιώδη δικαιώματα, είτε το βλέπουμε στη Γαλλία, το μοντέλο, είτε στη Γερμανία. Κύριε Σπαχία, είναι τη συζήτηση στο μοντέλο το μοντέλο που παρουσιάζετε εσείς σε κάποια ναι, χώρα το μοντέλο που παρουσιάσαμε εμείς ήταν το ιστορικό στάδιο που απελευθέρωσε την ανθρωπότητα, όχι μόνο από τη βαρβαρότητα του φασισμού, αλλά της έδωσε ψωμί, ελευθερίες και δικαιώματα. Έτσι, είναι το μοντέλο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης που πήγε μπροστά τα γράμματα, την επιστήμη, τις τέχνες και την πολιτική ιστορία της ανθρωπότητας, είτε το θέλουν τα δεξιά μέτωπα, οι πολυκατοικίες και τα κόμματα, είτε όχι. Μάλιστα. Η αλήθεια αυτή δεν παραγράφεται. Λοιπόν, αυτό προτείνουμε. Επειδή έχουμε 5 λεπτά, έτσι, κύριε Βερναδάκη, το σοσιαλισμό σε επίπεδο Κρήτης, στην ατζέντα της ελληνικής λύσης, τι περιλαμβάνεται, στο κομμάτι της αναπτυξιακής τροχιάς που πρέπει να ακολουθήσει το νησί. Πού συμφωνείτε, πού διαφωνείτε. Πού συμφωνούμε. Συμφωνούμε στα βήματα που έγιναν επιτέλους για το τραγικό οδικό δίκτυο. Διαφωνούμε με το γεγονός ότι δεν ερωτάται και δεν εκτιμάται ποτέ μα ποτέ, δυστυχώς, η γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε Α βαθμού είτε Β βαθμού. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει πραγματικό λόγο και εξουσία, γιατί γνωρίζει λόγω εγκύτητας τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, των επαγγελματιών, όσων χρησιμοποιούν τους δρόμους τους. Δυστυχώς είδαμε τώρα με το ΒΟΑΚ που έχει γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το Δήμο Ηρακλείου. Καλώς ή κακώς, οι άνθρωποι εκπλήρωσαν ένα νόμιμο δικαίωμά τους, γιατί δεν έγιναν σε τίποτα, δεν εισακούστηκαν. Το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή που μιλάμε διχοτομείται. Και ενώ είπε ο Δήμος, κάνω σε ένα πλευρό πίσω, αρκεί να μου κάνετε κάποιες υπογειοποιήσεις για να εξυπηρετώ το κοινό, δεν έγινε ούτε αυτό. Τώρα θα έχουμε μέλλον στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό είναι κάτι πολύ θεμελιώδες, γιατί για να μιλήσουμε για την Κρήτη και ειδικά για το Ηράκλειο, αν δεν έχουμε ένα αξιοπρεπές οδικό δίκτυο να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες, οι μετακινήσεις, δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά το πιο σημαντικό στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που μας ταΐζουν, αυτοί οι άνθρωποι είναι που καλός ή κακός, και ας θεωρηθώ και τοπικιστής, έχουν τα καλύτερα προϊόντα, ακόμα και σε πανελλήνιο επίπεδο. Ό,τι και να δοκιμάσεις από την κριτική γη είναι πραγματικά εξαιρετικό. Να τους ενισχύσουμε, να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν, να ανοίξουν άλλους ορίζοντες, να φέρουμε την εξελιγμένη γεωργία ακρίβειας. Δεν γίνεται, με συγχωρείτε για το χρόνο που σπαταλώ, αλλά δεν γίνεται, βεβαίως. Να... Δεν γίνεται οι Ισραηλινοί στο ξεροτόπι να έχουν τα κιμπούτς και να παράγουν, και εμείς που έχουμε έναν πραγματικά ευλογημένο τόπο να μην έχουμε εξελιχθεί για να εξυπηρετούμε τους αγρότες μας, να παράγουν περισσότερο και με μικρότερες καταναλώσεις και με μικρότερες απώλειες, και αυτό που λέμε το zero waste, να τους βοηθήσουμε να μας ταΐζουν και να εξάγουν για να κινηθεί η οικονομία μας. Κυρία Σπαχή, δύο λεπτά σε επίπεδο Κρήτης. Τι πρέπει να γίνει. Κρήτης. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα νησί όντως ευλογημένο από την ιστορία και από τη φύση. Να καλούμε τους αγρότες, τη φτωχή αγροτιά που ουσιαστικά εξαθλιώνεται, να καταψηφίσει καταρχάς να γυρίσει την πλάτη στα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, στα κόμματα του Δεξιού Μετόπου, τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση, την Εθνική Δράση και σε όλο αυτό το φάσμα που ουσιαστικά στηρίζει, ανεξάρτητα αν το ομολογεί ή όχι, στηρίζει την κοινή αγροτική πολιτική που λέει ξεθεμέλιμα της αγροτικής οικονομίας. Καλούμε επίσης το λαό να διεκδικήσει τα δικαιώματά του με μαζικούς αγώνες, να στηρίξει τη δύναμη του Μιλάβδα Κουκουέ, μια δύναμη πραγματικής αριστεράς, δίνοντας ουσιαστικά θάρρος σε αυτές τις δυνάμεις να παλέψουν και την επόμενη μέρα. Παλεύουμε μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τα σωματεία, παλεύουμε στον δρόμο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η νίκη και η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες. Η επόμενη μέρα, η 26η του Ιούνιου, θα είναι μια μέρα είτε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε με κυβέρνηση συγκυβέρνηση, με οποιοδήποτε άλλο δεξιό ή μη δεξιό μέτωπο, θα είναι μια κυβέρνηση αντιλαϊκή. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ο λαός έχει μόνο μια λύση, να σηκώσει τη σημαία της αντίστασης, να πει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ΝΑΤΟ, να καταδικάσει την αντιμεταναστευτική πολιτική, να καταδικάσει τον πόλεμο, τον φασισμό, τον ρατσισμό και να διεκδικήσει υγεία καταρχάς και παιδεία και σταθερή δουλειά. Αυτό που λέμε στο λαό λοιπόν είναι ότι με τους αγώνες του μπορεί να παλέψει και η ψήφος στο Μιλάβδα Κουκουέ είναι ψήφος προάσπιση των δικαιωμάτων του. Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κρίσιμες οι εκλογές, κυρία Σπαχή. Είναι κρίσιμες με την έννοια ότι για πρώτη φορά η δεξιά ανακάμπτουσα, ουσιαστικά πανηγυρίζει
ότι δεν έχει αντίπαλο και ότι θέλει σταθερότητα. Είναι η σταθερότητα της επίθεσης. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί λοιπόν, δεν έχει καμία σταθερότητα αυτή η κυβέρνηση. Κύριε Βερναδάκη, να κλείσουμε σας κρίσιμες εκλογές. Κρίσιμες. Το διακύβευμα για μένα σε επίπεδο συμμετοχής είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάνε όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες να ψηφίσουν. Πρέπει να αυξηθούν τα ποσοστά συμμετοχής οπωσδήποτε. Και να κάνω και ένα, κλείνοντας, ένα κάλεσμα στους συμπολίτες Ηρακλειώτες, ότι αν θέλετε μια πραγματικά πατριωτική εθνική φωνή μέσα στο κοινοβούλιο, η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η ελληνική λύση, και σε τοπικό επίπεδο Ηρακλείου πρέπει να ξέρουν ότι αν ενισχύσουν την ελληνική λύση θα υπάρχει έδρα στο Ηράκλειο, θα υπάρχει μια πατριωτική φωνή στο Ηράκλειο, οπότε ψήφο σε μικρά κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής θα είναι ψήφο στην κυβέρνηση ουσιαστικά έμεσα, και γι' αυτό, θέλουμε να ενισχύσουν τα ποσοστά της ελληνικής λύσης στο Ηράκλειο για να υπάρχει βουλευτής που να τις αντιπροσωπεύει και να τις προσωπεί επάξια. Κύριε Βερναδάκη, κυρία Σπαχή, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.